Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή της ΑΕΛ, τον Μάρκο Ασονίτη. Μεγάλη νίκη σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΛ ήταν εξαιρετική, διαχειριστήκατε στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο η διαφορά μειώθηκε στο τέλος, εκεί που όλα είχαν κρυφεί. Πώς αξιολογείς πρώτα απ' όλα την εμφάνιση της ομάδας σας σήμερα απέναντι στην ΕΘΑ, μια καλή ομάδα με καλό ρόστερ? Καταρχήν, συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Στο πρώτο ημίχρονο ανοίξαμε λίγο το rotation για να έχουμε λίγο πιο καθαρό μυαλό στο τέλος. Εντάξει, όσο αφορά, ήταν ένα παιχνίδι. Χάσαμε δύο παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Παίξαμε το ρυθμό που θέλουμε εμείς. Καταφέραμε να κερδίσουμε την ΕΘΑ. Πώς θα ήθελες την ΑΕΛ να χαρακτηρίζεται φέτος από πλευράς τρόπου που αγωνίζεται? Είδαμε μια ομάδα που τρέχει, που έχει λύσεις και από μακριά και από κοντά. Εσύ πώς θα φαντάζεσαι την ΑΕΛ τη φετινή χρονιά, αν μπορείς να μας μεταφέρεις τη σκέψη σου? Κοιτάξτε, γενικά η φιλοσοφία μου είναι με early επιθέσεις. Παίζουμε φέτος καθαρά με 5 ανοιχτά. Μας αρέσει το γρήγορο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πρέπει να ελέγχουμε λίγο στο 5-5 το ρυθμό. Την ώρα που είναι η διαφορά στους 20, στους 25, ας πούμε, γιατί και στα δύο παιχνίδια είχαμε μια διαφορά 14 πόντους, καταφέρνουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι λόγω κούρασης, λόγω γρήγορων επιθέσεων. Εκεί θέλουμε λίγο παραπάνω δουλειά, στο 5-5, στη διαχείρισή μας. Μια τελευταία ερώτηση. Οι φίλοι της ΑΕΛ βοήθησαν σήμερα την ομάδα, ζήτησαν την Βασίλισσα να επιστρέψει. Πότε μπορούμε να αναμένουμε την ΑΕΛ να διεκδικεί τίτλο, μπορεί ακόμη και από φέτος? Κοιτάξτε, η ΑΕΛ είναι ΑΕΛ. Κάνουμε μια καινούργια αρχή φέτος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα μετά από τις τελευταίες χρονιές που είχε η ΑΕΛ. Σίγουρα ήρθαμε να αλλάξουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας μες στην ομάδα και ήδη αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Από εκεί και πέρα, με δουλειά, όλα μπορούν να γίνουν. Είμαστε ΑΕΛ. Ευχαριστώ πολύ.